Επόμενη γραμμή, ναι. Τώρα είμαστε καλοί Έλληνες. Πώς. Μα για τη συγκεκριμένη κυρία λέω. Αυτό λέμε. Έλα. Έχει και έλα, έλα, φίλε. Ακούς. Ναι. Εγώ σ' ακούω, εσύ ακούς. Ναι, ναι, ακούμε, ακούμε. Έλα, βρε αγάθο, να λέγε. Σε Σκορπιό. Να μην πηγαίνει. Και μαγκές με τον Πάκο να μην παίζεις. Κάτσε με τον Άρη. Καλά, καλά, ίσιο σε κόστο μετάξι. Έλα, έλα, σε κόστο μη. Πες αυτό που θέλεις, έλα. Αφήσε τον Πάκο και ησυχώ. Έλα, μα, 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 λέγε, όρος, έλα. Έλα, μα, 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 λέγε. Ίσιο σε κόστο μετάξι, έλα. Πες αυτό που θέλεις, λέγε. Γιατί μαλακίες. Έλα, κόψε ένα μαλακίες. Α, καραγκιόζι. Μα, 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 δείξε με λίγο. Πάω ξύ 45. Ακούω. Τι είναι, ρε φίλε. Ακούω. 45 χρόνια από εκεί. Μάλιστα, ρε φίλε, τι έγινε. Κοιτάξτε, εγώ δεν πέφτει τον πάο. Κατάλαβε. Από εδώ, στόμα. Από εδώ, μαγιά. Να κατάλαβε, σε όλα ώρα τώρα. Πάω, κρονά μου. Ανάξι, ρε μου. Ξανά, ρε το πάο. Δεν μας κάνει θύρα! Παντά του παιδιά σου! Το φωνάζει άλλο μέσα. Γιώργο! Ναι, μωρά μου, κλείνω. Παπ, κλείνω το τηλέφωνο. Αυτό είναι. 45 πω οξύς. Κατάλαβες, Γιώργο, από μέσα η γυναίκα. Ναι, μωρά μου, κλείνω. Ίσιοσε το στόμα σου, ρε. 45 χρονών πήγες. Σε 20 χρόνια παραδίδεις ψυχή. Σιγούφρε γρουσούς, τον έφαγε στα 5, 68, 70, πόσο θα ζήσεις. Ο στόμος θα φτάσει μέχρι τα αυτή. Τελικά, σε μυαλό δεν θα βάλεις. Δεν φέρνει τυχαία μαζί του τη σακούλα το παγκόσμιο. Τη σακούλα του Τζόρνταν. Πάω ξύ εσύ. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Ένα καθίστε. Σας φάγα τα λεφτά η πολιτική. Ναι. Άιτε από εκεί πέρα. Πάνιο τα γάρι. Έλα. Έλα, εγώ είμαι πάνω. Άλλαξε και καμιά ρετσίνα. Πιέσαι καμιά βασίλισσα. Όλο μαλαματίνα έχει πήξει το μυαλό σου. Λέγε, φίλε. Γεια σου, φίλε. Γεια σου. Κωστής, Κωστής είσαι. Εγώ είμαι, αλλά και εσύ δεν είσαι. Σε βλέπω εδώ και παθαίνω πλάκα, ρε φίλε. Τώρα ξύπνησες. Παθαίνω πλάκα. Δεν είμαι, πάω κωστής είμαι. Ωχ, πάω και αυτά που ακούω τρελαίνουν πάρα πολύ, ρε φίλε. Τρελάθηκες, ε. Από πού είσαι, φίλε, ποιο μέρος? Over. Γιατί. Αυτό που ακούω τα πάω στα εξήδης και αυτά. Δεν είναι. Έχω όμα την Παναγία να ρε. Φίλε, υπνοβάτης είσαι. Στατιστικές άκους. Ναι, όχι, όχι, όχι. Κουβέρια με. Κωστή, σε βλέπω και ο Μίκαν σαβούρδες και τέτοιο. Άκου λίγο. Άκου λίγο, γιατί δεν είναι αυτό που βγαίνω και κάνω τώρα. Ας το αυτά εδώ τα... Ναι, αγόρι μου. Ναι, αγόρι μου. Άκου λίγο στατιστικές. Πες στατιστικές. Πάμε, πες. Ρε φίλε, δεν ξαπλώνεις να βάλεις την πεθερά από πάνω για καμιά ανακυβήσεις. Κάτσε να πει. Λέγε, φίλε. Όχι. Όχι, δεν είμαι ρε φίλε. Ανακοινώθηκε. Δεν είμαι ρε φίλε. Ψάχνει τις στατιστικές του. Όχι ρε φίλε. Δε αυτό που σας λέω εγώ. Σάστα να μιλήσεις, σταμάτα. Σ' ακούμε, φίλε. Ποιος είναι, ναι. Με την Ανδρομέδα έχει συμβεί. Άστο να μιλήσει. Μην μιλάς. Όχι, εντάξει. Εντάξει. Αξιοπάουκ. Στατιστικές άκουσε. Άξιζε ο ΠΑΟΚ στατιστικές φέτος. Όχι. Η ΑΕΚ το άξιζε. Καλύτερη άμυνα είχε η ΑΕΚ, καλύτερο προπονητή είχε η ΑΕΚ, καλύτερο πρόεδρο είχε η ΑΕΚ. Γιατί. Πιο πολύ κόσμο, 60.000 είχε η ΑΕΚ, εσύ είχες 2.500 στο συλλαλητήριο. Πιο καλούς παράγοντες είχε η ΑΕΚ, πιο καλούς μάνατζερ είχε η ΑΕΚ, πιο καλούς δημοσιογράφους είχε η ΑΕΚ και ο Βογιατζάκης. Για λέγε. Πέθανε, ρε Πούστη. Πέθανε. Όχι, γιατί. Ρε Μάγκα, κάνε αυτό που σου λέω. Α, σταμάτα, ρε. Είχε δημοσιογράφο, δεν είχε. Δεν είχε δημοσιογράφο. Πήγε ο Βογιατζάκης και λέει offside το πόδι. Είχε καλύτερο.
Κάτσε λίγο, περίμενα να σου πω. Περίμενα να σου πω γιατί δεν τα ξέρω καλά. Γιατί έχει καλύτερο να σου πω ένα καλύτερο μάζμεν μέσα στα αποδυτήρια. Έχει καλύτερη η ΆΕ και είναι τέτοιο. Κάτσε, περίμενε λίγο. Καλύτερη τέτοιο είναι η ΆΕ. Ναι. Ανάψε φως να διαβάζεις καλά. Οπα, δεν είναι να σου πω ένα πράγμα. Σταμάτα, ναι. Σταμάτα, ρε, μην μιλάς, πετάει σαν το. Ναι. Συνέχισε. Με ποιον μιλάς? Κώστα ο Ολυμπιακός, με πέτανα να κάτσω καλά να Ολυμπιακός τα κάνω. Πες ό,τι θέλεις, εγώ θα σε ακούσω. Λέγε. Παρακάτω. Ναι. Το και να κάνω καλά, και μέσα μη πέ. Γαβρός. Και γάβρος και τέτοιο δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω στο πούλμαν μαζί μου. Θα πάμε να αλώσουμε το ΆΚΑ. Γουστάζεις να πάμε δυο μας. Στον τελικό θα πάμε μαζί, θέλεις. Και φίλοι εσύ από πού είσαι και εσύ και αυτός. Ζάζει εκεί τον Πρέκα. Και σαν τον Πρέκα μοιάζει. Το Πρέκα μοιάζει, ναι. Από πού παίρνεις δηλαδή. Βασίλη, δικαστράτο. Ναι, ωραίος Κωστέ. Εντάξει είναι. Κωστέ. Τι έχεις πει. Συγγνώμη, είναι άλλος δίπλα σου αδερφέ. Πολλά πράγμα. Αγκαθιά εμαθίας. Είσαι πνοβάτης. Είσαι πνοβάτης. Δεν πάει ο άνθρωπος να με φύγεις κανένα τέτοιο. Σε ισόγειο θα είναι. Για λέγε. Αγκαθιά εμαθίας. Στην αγκαθιά είσαι. Ωραία μία που έχει εκεί η αγκαθιά. Δεν ξέρω σκυλιά, τσιουάουα, τι φωνάζει, δεν έχει κανένα τσιουάουα, έχει κανένα τέτοιο εκεί, τι δεν. Τι έφαγες το βράδυ? Ήπιες, τι έφαγες? Βραδινό, τι έκανες, λέω, τι έφαγες? Ήπιες, έφαγες? Έφαγες το βράδυ, λέω. Νερά, ναι. Τι έφαγες? Όχι. Τι έφαγες το βράδυ? Μελιτζάνες, ναι ρε. Μελιτζάνες έφαγες. Τουρλίουχος, τι έφαγα. Ναι. Σου κάθισαν βαριές. Κλάνεις, τι. Τουρλίουχο και κλάνω πολύ ρε. Γιατί ρε. Μετεωρίζεσαι. Ναι. Βγάζω αέρια πολύ, ναι. Έχω από πίσω τέτοιο, ναι. Απ' την αδικία είναι. Να βάζεις σε γαστήρα. Ναι. Κούφιες εις αφήνεις για θολυβόδη. Γυναίκα έχεις, όχι, γυναίκα έχεις. Έφαγα μπάμνης, έφαγα, όχι, έφαγα πεπεριές, μπάμνης και τέτοια. Πεπεριές και μπάμνης. Να ανοίγεις το στόμα να μην έχεις οπισθοδρόμηση. Ιστοφαγική παλιδρόμηση, εγώ έχω και από το άγχος, δεν μπορείς. Τι ήπιες? Θα τα πάω. Φαΐ, τι ήπιες, ποτό, τι? Όχι. Πάω και είσαι. Μόνο γράμπα πήρε. Γράμπα πήρες μόνο, εντάξει. Και σε πάω. Μήπως κανένα φυτό, τίποτα. Μυρίζεις τίποτα, συνάμα που τρως και πίνεις, μυρίζεις κιόλας κάτι. Εκτός από την κλανιά. Όχι. Είσαι ο καλύτερος ακροατής και τηλεθεατής σήμερα. Να σε καλά. Αγκαθιά λέγεται το χωριό. Άμε πιάνει άγχος, θα έρχομαι εκεί πέρα να μυρίζω κι εγώ. Εντάξει, άντε, κλείσε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Θα σου πω ένα πράγμα. Πες το! Τώρα παίζουμε παράζουμε στις Γύφτους για γάμα εθνική 20, ε. Ποιος είναι, η Αγκαθιά με ποιον, η Γύφτη ποιοι είναι. Είναι φορά. Ναι, η Γύφτη ποιοι είναι. Πάω Αλεξανδρίας και τέτοιο. Νίκη Αγκαθιάς λέγεται το χωριό μας και το Πάω Αλεξανδρίας παίζουμε. Ωραία, τέτοιο, πότε είναι το μάτς. Για λακάμα έστας τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Τώρα άμα πούμε για γάμα εθνική πάει Νίκη Αγκαθιάς, ναι. Φίλε, έχει πιάσει όλο το, τα πάντα, δεν υπάρχει. Είσαι άρχοντας, φίλε. Θα πας στο μάτς. Να. Φίλε, είναι προβάτης. Είναι προβάτης, ναι. Είναι η προβάτης. Έχουμε και τηλεθεατή προβάτη. Έγινε, φίλε. Είναι σε κατάσταση μεταξύ Ήπρου και... Φοράς και αυθαρσία. Μεταξύ... Έχω τσίσει γουστάρω πολύ. Με γουστάρεις, ε, βέβαια. Άμα είσαι πιωμένος με αυτά τα μούτρα που έχω, δεν με γουστάρεις. Άμα ξυπνήσεις την άλλη μέρα, πού να με γουστάρεις. Κλείσε, κοιμήσου. Μην κοιμηθείς με τα ανάσκελα και με το μαξιλάρι μια γυναίκα να σε βάλει λίγο να κάτσεις. Μη σου έρθει καμιά αναρρόφηση τροφής. Φύγε, επόμενη γραμμή. Αυτός είναι από δίπλα. Ποιος είναι ο Πάουξος από εδώ που βλέπω εδώ πέρα? Με το κόκκινο. Βλέπω εγώ, με το κόκκινο.
Πες του, τι θες να του πεις. Εγώ τι είμαι δηλαδή. Εσύ είσαι ευτυχισμένος. Για είμαι εγώ. Εσύ είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Ότι καλύτερα σε αγαπώ πολύ. Έλα, βγάλει τη γλώσσα λίγο έτσι, ρε, άβα, κρέφει λίγο. Σ' αρέσει. Κωστή, κωστή, κάνε λίγο έτσι το φορό. Αβιταμίνωση. Άντε, γεια σου, φίλε. Ωρε, φίλε. Σ' έκλεισε αυτός ο τέλος κιόλας. Άντε, γεια. Μέχρισε αυτός. Άντε, γεια. Σήμερα. Έλα. Ναι. Έλα, λέγε. Ναι. Ναι. Λαπόπουλε. Ναι, φίλε. Πω πω, φίλε, δεν ξέρεις τι τιμή με κάθε τρόπο που με μιλάς. Έλα, ρε, στο παραμύθι, έλα, γιατί θες να πεις. Μα την Παναγία. Λοιπόν, θέλω να με πεις για το Ζαγοράκι. Αν με την ομάδα που θα κάνει, θα στρώσει η ομάδα, θα στεριώσει. Και αν θα μείνει, ξέρω εγώ, αν θα έχει διάρκεια, θέλω να με πεις. Για ποια πράγματα να κάνει ο Ζαγοράκης, έφυγε. Ο Ζαγοράκης, λέει, ο Βρίζας, ο Βρίζας. Α, ο Βρίζας. Να κάνει τι ο Βρίζας, φίλε, τι θες να κάνει. Μάλλον, πας, τι θες να κάνει ο Βρίζας. Έφυγε ο Ζαγοράκης. Μάλιστα. Από το Βρίζα τι θες. Τι να θέλω, το Βρίζα, θέλω κάτι και θέλω να χτυπήσω πρωτάθλημα. Τι να χτυπήσεις. Πρωτάθλημα. Δεν χτυπάς κανένα φραπέ, λέω εγώ. Που θες και πρωτάθλημα. Τι έκανε, λέει. Επόμενη γραμμή, για χαρά. Εθεροδάμων. Επόμενη. Για χαρά. Κάνα λογικό εδώ. Θέλει πρωτάθλημα αυτό με το Βρίζα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Επόμενη γραμμή είναι. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα. Ναι. Καλά, τώρα βρήκατε να δείξετε τις φάσεις του Άρη. Εντάξει. Καλησπέρα στον, στα παιδιά. Πάω και είμαι. Δεν σε κατάλαβα εγώ. Κάποιοι στεναχώρια το άνθρωπος, δεν μπορεί να μιλήσει. Α, μπράβο. Όχι, έτσι είμαι. Λοιπόν, πώς είσαι έτσι, από το μεσημέρι. Μιλάω έτσι ρε. Α, εντάξει, δεν αισθάνομαι τα εντάξει. Λοιπόν, εγώ από την αρχή όταν πήραμε τον ο Σάντος ήμουνα επιφυλακτικός, αλλά έκανα τουμπεκί λόγω επειδή είμαστε... Λόγω επειδή του Ζαγοράκη. Ναι, μπράβο. Ο αρχηγός. Πρώτα απ' όλα. Ναι. Δεν πάω αυτό που πάει την μπάλα στη γραμμή εκεί στο κόρνερ, όλο από τις γραμμές, δεξιά και από αριστερά και σέντρες. Όλο αυτό δεν κάνει. Έχεις δίκιο. Αυτό κάνει. Δεν έχω δει μία κάθετη πάσα να τρυπήσει την αμήνα να βγουν πίσω από την πλάτη τους. Έχω δίκιο. Έλα, ακούς. Ναι. Ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν. Μη θες κάθε την πάσα στον πάω. Γι' αυτό γελάω δηλαδή, δεν γελάω μαζί σου. Θες κάθε την πάσα εσύ, ναι. Ναι, μπράβο, για κλάμα είναι, ναι. Μετά. Πες και μετά. Το παλικάρι ο... Κάτσε να πιω λίγο καφέ, λέγε. Το παλικάρι ο... Λιεφ έπαιξε στο προηγούμενο μάτς. Ναι. Κάνεις πλάκα, εντάξει. Δεν κάνω πλάκα, όχι. Αυτό είναι τα βιβλία. Να τα πω εγώ. Πες τα εσύ όπως θες με τον τρόπο σου και θα τα ακούσω εγώ. Α, ναι, εντάξει. Έπαιξε αρκετά καλά, έτσι. Γράψτα και πες τα, ρε. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, άκου. Δηλαδή έβλεπα να κρατάει δύο παίκτες να μην του παίρνουν την μπάλα εύκολα και δεν τον βάζει ενδεκάδα. Λάθος αυτό. Λάθος, έτσι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, μετά. Πήραμε τον Βερόν. Ρον. Με ένα βε, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, αντί να τον κάνει αλλαγή μέσα στην τούμπα, να πάρει το παιδί λίγο κλίμα, ξέρεις, να πάρει τα απάνω του λίγο, θα μου τον βάλει μέσα στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Λοιπόν, ναι.
Τώρα δε παίζουμε με τον Όφ. Τώρα παίζεις με τον Όφ και μετά παίζεις με τον Άρη. Σε βλέπω να μπαίνεις μέσα με τον Άρη. Με τον Άρη εγώ θα το παίξω διπλό. Τι θα το παίξεις? Διπλό. Στανταράσος είναι. Παοκάρης. 1000%. Άσος. Άσος. Καφέ ήπιες? Χωρίς γάλα. Καπουτσίνο πίνεις? Τσάι, σαν τον Ηρακλή που αρώ. Να σε φέρω ένα τσάι. Να με φέρεις. Για τον προσπάθειο των 40. Έτσι όπως έχουμε δει τις ομάδες, είναι διπλό. Εγώ με πάω και στις φλέβες και βλέπω διπλό. Άμα μου το δώσει και 2,5 είναι διπλό. Διπλό. Θα το παίξω. Έστω χ2. Λοιπόν, εγώ δεν μιλάω για τους άλλους. Εμένα πλέον δεν εμπιστεύομαι τον Σάντος καθόλου. Το Σαγοράκι τον εμπιστεύεσαι? Ναι. Ναι. Για πότε θα τον αρχίσεις στα κουτσουμπούλια για τον... Για πάντα. Δεν μου λες, άμα κάνεις κανένα κλαρίνο με τον Άρη, ναι, θα τον εμπιστεύεσαι πάλι τον Σαγοράκι, δεν θα κάνεις φασαρία δηλαδή? Όχι. Όχι. Εγώ πάω στην 7. Έγινε. Κάθομαι εκεί. Εντάξει. Θα δούμε ρε, θα δούμε. Να πω και ένα ακόμα. Mm. Ποιος προπονεί τον Ντάνι. Προπονεί τον Ντάνι. Ποιος προπονεί τον Ντάνι. Τον Ντάνι. Ναι, ποιος. Ποιος είναι? Ο Μπουρλιτούπλος δεν είναι προπονητής. Ο Μπουρλιτούπλος. Δεν ξέρω, όποιος και τον προπονεί άξιος ο μισθός. Ναι. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί το λέω αυτό? Επειδή έχει προσόντα και δεν έχει αναπτυχθεί, ναι, καθόλου. Κλείσε όμως τώρα, γιατί έτσι όπως το πας θα μου φας όλη την ώρα. Λοιπόν, και είναι μία ώρα μόνο σήμερα η εκπομπή. Κλείσε, δεν τα πούμε. Ευχαριστώ. Πάω για πάντα. Έγινε. Δεν μου λες. Μα με αυτά που πάθανε οι παοξίδες οι άνθρωποι, έτσι μιλάς για το πιο αυτός. Έχει πια μια μπύρα τώρα παραπάνω ο άνθρωπος. Και... αν ο Πάοκ δεν κερδίσει είτε τον Όφη είτε τον Άρη, πιστεύεις ότι ο Σάντος θα μείνει? Βέβαια θα μείνει. Θα μείνει. 100%. Με δύο ήττες ακόμη λέμε, γιατί, παράδειγμα. Άμα το διώξει ο Σαγοράκης, πάει να πει ότι την επιλογή δεν τη στηρίζει. Λέγε ρε. Τι καλημέρα, καλησπέρα ρε. Τον Ηρακλή θα το δείξεις. Παιδιά. Γεια σου φίλε. Αλλά πήγε ο γάμος για την διαιτησία. Έλα παιδιά, μ' ακούτε. Δεν μας είπε όμως που ευρωήθηκαν. Έλα παιδιά, μ' ακούτε. Ναι. Καλή δασούλη, να σκαλά παιδιά. Έλα τρέγια. Ο Σαραντάρης είπε παοξής ρε αγόρι μου. Κάτσε κάτω ρε. Ο Σαραντάρης είπε παοξής, κάτσε κάτω ρε αγόρι. Εσύ για 6 ώρα θα σκοθούμε. Βάλε τα κουτσικό σου ρε τρέγια. Όταν πήρες τις ουσκάρες και τα ισρετσίνες καλά είναι. Τι να με χτυπήσεις. Τρέγια. Πίνετε τα ουίσκι και γίνεται τελειώμα. Σε πειράζεις που θα μείνεις. Λέγε ρε φίλε. Λοιπόν, μετά από 4 Κυριακές σας πιάνω. Για να βάλουμε μια σειρά στα πράγματα. Άντε, βάλτα. Υπήρχε κάποιος δούλος και τον είχαν στη σφαλιάρα τα αφεντικό του 20 χρόνια. Αρχικά χαιρετώ το πάνω και το παλικάρι από εκεί, πρώτη φορά με ακούει, πρώτη φορά μιλήσουμε. Να είσαι καλά φίλε. Υπήρχε κάποιος δούλος που αφεντικό σου τον είχε, πήγαινε εκεί ρε και έλα εδώ και φέρε κάτι να φάμε και πάρε και τη σφαλιάρα σου και ξεντήσου και ξαναντήσου. Λοιπόν, μετά από 15 χρόνια αυτός ο αφανής δούλος σήκωσε κεφάλι και έπρεπε να το σφάξει ο αφεντικός του μέσα στο σπίτι του, να τον αφήσει με 9 παίκτες για να μην τον κατεβάσει ο δούλος 30 χιλιάρικα κομμένο καρπούζι ο Άκα. Αυτό τον πείραζε το θείο. Αυτά που σας λέω είναι πολύ βαθιά για αυτούς που τα πιάνουνε. Δεν μπορούσε το δούλο που ξύπνησε σε 10 μήνες να τον δει από Παρασκευή πρωτομαγιά να κάνει ασπρόμαυρο τον Πειραιά και το Πασαλιμάνι και την Κηφισιά. Γιατί ήταν ο μόνος που θα το έκανε ασπρόμαυρο. Τα ξέρω ρε Σιτρέγια, άσε τώρα για να ακούνε. Λοιπόν, φεύγει το ένα. Τα ξέρουν και αυτοί ρε μεγάλε. Τα ξέρουν πολύ καλά, μη στεναχωριέσαι. Απλά ντρέπονται να τα πούνε, γιατί έτσι πάθανε. Τώρα, προχωράμε στο νούμερο 2. Αυτός ο δούλος που δεν τον ήξερε κανένας, που τον ήξεραν βέβαια, απλά τον αφανίσαν οι πρόεδροι του, ιστημένοι από την Αθήνα. Πόσο χαίρομαι τώρα που βλέπω μια ωριμότητα στον πρόεδρό του, ένα. Πόσο χαίρομαι που βλέπω ότι παίρνει ο Βάζελος και ο Γάβρος και λέει για τον ΠΑΟΚ θέλω να πω.
Αυτή είναι η κατάντια. Λοιπόν. Τι ποιο την πόλη. Αυτό που λέει. Ναι, ναι. Θα σε κάνω μια ερώτηση. Λέγε. Φαντάζεσαι εμένα τώρα να είμαι 13 χρόνια σε Ντόνις. Να ασχολούμαι τώρα με το λιμάνι, το Λίβερπουλ, να κατεβάζω 5.000 κομμάτια, να πηγαίνω στο Μπερναμπέο, στο Καμπ Νιου και να μιλάω για τον γάβρο τώρα, με φαντάζεσαι, μετά από 13 χρόνια σε ρίξε τότε. Ωραίος είσαι. Καλός. Ολυμπιακέ και Παραθυναϊκέ, ασχολείσαι με το λιμό τον Πάκρε, αγόρι μου. Καλά, είστε όλοι άσχετοι, εσείς που στέλνετε τα μηνύματα, 13 χρόνια σε τόνι. Λοιπόν, προχωράω στο νούμερο 3. Πάχε 3. Ναι. Άσε τώρα, δεν πιστεύω να έχει. Άστο να βγάλει. Ωραίος είναι, λέγε. 4 εβδομάδες παρακαλώ να το φτιάξουμε, αγόρι μου. Λοιπόν, πάμε στο 3. Ρε εσύ Λάρισα, που την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 15 μέρες με έβριζες, επειδή τώρα μιλάς με τον ιστορικό, το 1987, βρε πουλί, πήγε να πούμε ο Παναθηναϊκός να σε κλέψει το πρωτάθλημα και κατέβηκε σαν τέμπικε και έγινες λάστιχα και κατέβασα εγώ δύο πούλμα βρε απ' τη θύρα 4 βρε πουλί και σε έλεγα να πούμε το Βάσελο να μην σε πάρει το πρωτάθλημα βρε και εγώ που ήρθα και έκραξα το Βάσελο τελικά εγώ ήμουνα δεύτερος με 3 πονταλάκια που πήρες εσύ πίσω επειδή εγώ διαμαρτυρήθηκα και έκανα εγώ το πρωτάθλημα. Για να θυμούνται οι παλιοί. Σωστό. Και να μαθαίνουν οι νέοι. Σωστό. Προχωράμε τώρα στο 4. Τέσσερα. Χιμάρος. Λοιπόν στη Νέα Σμύρνη. Φέτος. Ναι ρε φέτος. Ναι. Προχτές βρήκα 2 μήνες. Γιατί σας έστειλα ένα μήνυμα και λέει ο Τρέγιας το άλλο το τσακαλάκι. Είναι σωστό ο Σαλαντάρης, αλλά δεν μπορεί να πιάσει. Και θα σας πω για την Ασμύρη, θα σας πω και για το Καραϊσκάκι. Περιμένετε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, Τρέγια, χαλάρωσε λίγο. Εσύ το πας 6 ώρα θα φύγουμε. Λέγε. Εσύ Τρέγια, τώρα χαλάρωσε, μιλάμε. Θα σ' ακούω, έξω θα είμαι, θα σ' ακούω. Κομμάτια είναι, ράστα το γέρο. Κομμάτια δεν είμαι. Τώρα γίνεσαι ρόμπα, εσύ Τρέγια, θα κλείσω. Πες σε μένα πες. Εδώ είναι. Λοιπόν, στη Νέα Σμύρνη. Βλέπω τα παοξάκια με το κασκολάκι στην πλατεία σαν γκούντις να τρώνε γκούντις. Αυτά δεν γίνονται. Σε είχανε για νεκρό 15 χρόνια και πηγαίνεις βόλτα με στην Αθήνα και κάνεις και πηγαίνεις στη Νέα Σμύρνη. Σήμερα έχει και σαυριλίσια 35 παόκια στο Πόλο. Με σαυριλίσια και 35 παόκια βαμμένα. Πες τον Τρέγια να έρθει, θα τον πω πράγματα τώρα που θα βγάλει. Εδώ είμαι ρε, σ' ακούω. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 4 τώρα. Πόσα είναι όλα τα νούμερα. Βρε μη μασάς τώρα, θα μας δουν αλήθεια στα παιδιά που ακούνε. Πόσα είναι όλα τα νούμερα. Λέγε. Λοιπόν, είναι δυνατόν εσύ 50 άτομα στο Καραϊσκάκι για να τα φέρουν βόλτα, να έχουν ανοίξει την πόρτα από την 7 και να κουβαλάνε κουκουλοφόρους. Τόσο ξεφτύλα. Και ξέρεις το μεγαλύτερο πρόβλημα που δεν θα κάνουν γήπεδο στον ΠΑΟ και θα μας κάνουν μετά από αγώνες. Ξέρεις ποιο είναι αυτό που λέει. Βοήθαμε. Ότι άμα με κάνουν 50 γήπεδο θα τους δίνω 10 χιλιαρικά για εισιτήρια. Και πρέπει και αυτοί να με δώσουν μετά. Εκεί είναι η τρέλα τους. Αδερφέ, άμα τελειώσει η εκπομπή πάρε ένα τηλέφωνο λίγο έξω, σε θέλω. Εντάξει. Λέει τώρα. Εντάξει. Ναι. Θα σε περιμένω. Βέβαια. Απιούνε ρετσίνα αυτή. Σαν να μιλάει ο όρθος άνθρωπος είναι ρε φίλε. Ναι, ναι. Σαν έρωτας μεγάλος. Θα δώσετε και ραντεβού. Ποιο λέει ρε σε εμένα. Εσένα λέει. Για σένα λέει. Είναι εντάξει. Σε αγάπησε. Είσαι καλοφτιαγμένος. Ναι. Προχωράμε τώρα. Αυτό που ξέρεις ποιος είμαι. Νούμερο 5. Αυτός που σε είπα ότι θα έχω 20.000 κομμάτια διαρκεία τα Χριστούγεννα και σήκωσε την πλούτα. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεσε.